Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο πάμε, οκ, okay, καλά. Στο Λονδίνο. Ωραία, στο υποδείο με εγώ, στη Baker Street. Είναι ένας εξιντάρης πρώην αριστοκράτης. Α, γι' αυτό σε πιάσαμε με όλο αυτό το τέτοιο. Γι' αυτό, ναι, οκ. Την Αστρία. Κλέβουν τη Χίνα, η οποία Χίνα είχε μέσα ένα ρουμπίνι, το οποίο αν το είχε αυτός ο άνθρωπος θα είχε λύσει τα οικονομικά του προβλήματα. Το γαλάζιο ρουμπίνι. Το γαλάζιο ρουμπίνι. Οκ, για να το έχουμε τώρα, εντάξει. Αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Μετά με ανακρίνει ο Σέρλοκ και ο Βάτσον, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχω καμία σχέση με το ρουμπίνι και έτσι συνεχίζει η ιστορία. Κυρία μου. Εγώ μη με βλέπετε έτσι ντυμένη, τώρα κάνω ένα κινεζάκι. Είμαι η κόμισσα Μόργαν. Είμαι η ιδιοκτήτρια του ρουμπινιού. Το οποίο το έχει κλέψει, μου το έχει κλέψει η υπηρέτριά μου μαζί με τον διευθυντή James Ryder και κάνω spoiler και είμαι συγκλονισμένη από το χαμό του ρουμπινιού, αλλά το ρουμπίνι βρίσκεται και στο τέλος όλα καλά. Όλα καλά. Καλά, ο Sherlock θα το βρει το ρουμπίνι, εντάξει. Ο Sherlock δεν υπήρχε πιθανότητα να το βρει. Οπότε δεν αποκαλύπτει και τίποτα, δηλαδή ο Sherlock βρίσκει τη λύση πάντα. Έναν αιώνα, δύο αιώνες τη βρίσκει τη λύση. Εσείς. Λοιπόν, εγώ... Λευτρώνει. Κοίτα, όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Δηλαδή, γιατί είναι υποσυζήτηση τα πράγματα. Ναι. Ο James Ryder είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρασυρθεί από έναν τεράστιο έρωτα και κάνει ένα μεγάλο έγκλημα, σε ποιο δεν έχει συμβεί. Οπότε παρασύρθηκε λοιπόν και γίνεται κάτι... Εμνάδο, δώστε, θα φύγει. Αλλά όλο αυτό που κάνει είναι κάτι προς... προς παραδειγματισμό, δηλαδή ότι στον άνθρωπο όλα γίνονται. Μπορούμε να φτάσουμε και πολύ χαμηλά, να το πω έτσι, και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είμαστε ο εαυτός μας, αλλά υπάρχει και η έννοια της συγχώρεσης και της μετάνοιας και της συγγνώμης. Και το μάθημα. Και αυτή είναι η πραγματική αξία, δηλαδή. Και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, Κωνσταντίνε, γιατί και εμείς δηλαδή το χρειαζόμαστε αυτό, να θυμηθούμε ξανά κάποια πράγματα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Έχω ένα δαιμόνιο που θα πάει στο κελάρι μίας... Βερβερίτσας. Να σου φέρει. Να σου φέρει φρέσκο μήκο. Θα προτιμούσα μια-δυο χούφτες ξερολατούρι. Μα σας παρακαλώ, πείτε στην υπηρεσία σας να μην με ενοχλήσουν. Είμαι κομμάτι δισταγμένος.